Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία για την υπογειοποίηση των δικτυών τη ΔΕΗ στο κοκκίνη χάνη, προκειμένου άμεσα να ξεκινήσουν εργασίε ασφαλτόστρωση μέχρι και την περιοχή των Γουρνών πριν την έναρξη τη τουριστική σεζόν. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίε που είχαν να κάνουν με τα δίκτυα. Του βιολογικού. Να υπενθυμίσω ότι ένα έργο που είχε απενταχθεί το 2017-2019, το, το Νοέμβρη, ξαναεντάχθηκε. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα δίκτυα. Αυτή τη στιγμή έχει μπει μέσα η ΔΕΗ, η οποία υπογειοποιεί τη μέση τάση. Υποθέτω ότι σε τις επόμενε 20-25 μέρε το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί και αμέσω μετά θα μπούμε μέσα μαζί με την περιφέρεια βέβαια, την οποία και ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τη και συνεργασία τη, για να στρώσουμε το δρόμο. Είναι ένα σημείο στο οποίο ήταν απαγορευτικό και η προηγούμενη άσφαλτος που υπήρχε και η κατάσταση η οποία βρίσκεται τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε πεντάστερα ξενοδοχεία και τέτοια τουριστική φόρτιση στη συγκεκριμένη περιοχή με τέτοια εικόνα δρόμου παλαιάς εθνικής οδού σε εκείνο το σημείο. Ο δρόμο στο Κοκκίνι Χάνι παραμένει βομβαρδισμένο τοπίο. Ενώ πρόσφατα δημότε προχώρησαν σε διαμαρτυρία κάνοντα λόγο για ολιγορία των αυτοδιοικητικών αρχών για την ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου. Αυτό ο δρόμο ε, μπαλώνεται, ξαναμπαλώνεται, ξαναμπαλώνεται πάνω από 15 χρόνια. Έχει φτάσει ο κόμπο στο χτένι. Δεν θέλουμε άλλο υποσχέσει. Θέλουμε τώρα κάποιο να δεσμευτεί. Εκτιμώ λοιπόν, έχουμε μέσα Φλεβάρι τώρα ότι περί τα τέλη του Μαρτίου, αρχέ Απριλίου το έργο αυτό θα, έχει, θα βαίνει προς ολοκληρώση. Οφείλουμε να προλάβουμε. Είμαστε, η υπηρεσία μας είναι έτοιμη από τα Χριστούγεννα για να ξεκινήσει σε εκείνο το σημείο. Κολλείεται όμως από τις εργασίες των άλλων υπηρεσιών. Σε δύο εβδομάδε αναμένεται να ξεκινήσει και το έργο τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στην παλιά Εθνική Οδό, στην περιοχή των Κουβών, Αναβαθμίζοντα την οδική ασφάλεια. Αυτό το έργο πέρασε από 40 κύματα, δημοκρατήθηκε, δεν είχε τη δυνατότητα να εκτελεστεί όπω ήταν ο κόμβο. Ετηθήκαμε ω Δημοτική Αρχή πριν από πάνω από ένα χρόνο ε, την αλλαγή τη μελέτη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την Τεχνική τη Υπηρεσία, την οποία ευχαριστώ, έγινε αλλαγή όπου δημιουργείται ένα roundabout, ένα κυκλικό κόμβο δηλαδή, στην περιοχή των Γουβών, του οποίου η κατασκευή πέρασε από περιβαλλοντικέ μελέτε ό,τι χρειαζόταν σε αυτή τη διαδικασία με αποτέλεσμα τη αμέσω προσοχή μέρε να ξεκινάει η κατασκευή τη. Θα αναβαθμίσει τον κόμβο των κουβών και σε επίπεδο ασφάλεια αλλά και αισθητικά και για την παρουσία των επισκεπτών και των τόπιων κατοίκων. Αναμένουμε το επόμενο δεκαήμερο να ξεκινήσει η σήμανση για την κατασκευή του κόμβου των γουβών στις γούβες, τη διασταύρωση από άνω γούβες με παραλία γουβών, ο οποίο ελπίζουμε, προσπαθούμε και συνδράμουμε να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη τη τουριστική σεζόν. Η κυκλοφορία θα είναι από μία λωρίδα κυκλοφορία, δεν θα διακοπεί ποτέ εντελώ. Είχαμε θέματα καθυστερήσεω με τι αδειοδοτήσει των υπηρεσιών που προηγήθηκαν. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκινά με μεγάλη καθυστέρηση στο κομβικό αυτό σημείο, στο οποίο έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα. Ενώ, ό,τι αφορά στο δεύτερο κόμβο Αγριανών, στην περιοχή τη Ανάληψη, ο Γιάννη Σέγκο εκτιμά ότι θα υλοποιηθεί μετά το τέλο τη τουριστική σεζόν.